Κύριε Θεοδωρόπουλε, ο λόγος σε εσάς. Κυρία Κουτσελίνη, καλησπέρα και πάλι χρόνια πολλά αυτές τις Άγιες ημέρες. Καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Η υγεία στις οικογένειες όλων των συνεργατών σας. Ακόμα και τούτη την ώρα που άκουσα το βίντεο, επειδή έχει πολύ αέρα εδώ που βρισκόμαστε, μπορούσα και άκουσα στο Sky, ο κύριος Μόσιαλος δεν ζητεί μία συγγνώμη. Όλη η οργή μας δεν είναι οργή, είναι προσβολή της χριστιανικής πίστης από τον κύριο Μόσιαλο, ο οποίος δεν σέβεται το 90 και πλέον της 100 των χριστιανών Ορθόδοξων οι οποίοι ζουν, είναι σε αυτή τη γη, στην ελληνική γη ζουν, έχουν βιώσει όλη αυτή την κρίση, κυρία Κουτσελίνη, και γι' αυτό το λόγο η δική μου κίνηση, να σας ακούσω συγγνώμη, η δική μου κίνηση, στην οποία πρωτοστάτησα, αλλά έρχονται από ό,τι βλέπω πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί έχει θυχθεί το χριστιανικό τους αίσθημα της Παναγίας, τα ιερά και τα όσια της πατρίδος μας. Δεν μπορεί, κυρία Κουτσελίνη, γιατί πιστεύετε βαθύτατα και είστε βαθιά θρησκευόμενοι κι εσείς, και το γνωρίζω, να τα αγγίζει κανένας. Ο μακαριστός Χριστόδουλος είχε πει ότι όταν αγγίζεις την Εκκλησία, αυτό το χέρι που προσπαθεί να την αγγίξει, αυτό το χέρι θα ξεραθεί από το Θεό χωρίς τιμωρία, αλλά με τη μετάνοια και με τη συγγνώμη. Ο κύριος Μόσιαλος λοιπόν επιμένει να μην ζητεί συγγνώμη. Πού έγινε την προσβολή, δηλαδή, γιατί αισθανθήκατε προσβεβλημένος εσείς από ένα χιουμοριστικό. Ποιος είναι? Ο Κουσουλόσιμο, ο Πέτρος. Γιατί αισθανθήκατε προσβεβλημένος? Δηλαδή, πού έγινε την προσβολή? Δεν είστε χριστιανός Ορθόδοξος, κύριε Κουσουλέ. Ορίστε. Εσείς θα θέλατε την Παναγία, το ιερότερο πρόσωπο του χριστιανισμού, να το θίγει ένας οποιοσδήποτε κύριος? Πώς εθίγει η Παναγία? Συνομιλήσατε μαζί σας, και όταν δεν πιστεύετε, Παναγία, κύριε, τι αν δεν πιστεύετε, εάν είσαστε άθεος, κύριε Κουσουλή, να το δηλώσετε. Εδώ λοιπόν, το τι πιστεύω και δεν πιστεύω δεν σας αφορά εσάς και δεν αφορά το τηλεοπτικό κοινό. Σας παρακαλώ λίγο. Βεβαίως, αλλά η ερώτηση κάτι που έγινε την προσβολή, πείτε μου, γιατί εγώ βλέπω μια χιουμοριστική ανάρτηση. Έγινε στο πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο, κύριε Κουσουλέ, δεν μπορεί ούτε να το προσβάλλει ούτε να το χλεβάζει κανένας. Πρόλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, το ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσει το νόμο, τον 198, το ποινικό κώδικα, το άρθρο 198, το οποίο λέγει για την βλασφημία των θείων. Όμως ο κύριος Τσιάρας που είχατε στην εκπομπή σας, κυρία Κουτσελίνη, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο να το επαναφέρει με το νέο ποινικό κώδικα και να επισύρει ποινή 2 ετών και χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Ουσιαστικά, βεβαίως, αυτό που σας έχει ενοχλήσει δεν είναι αν θα κάνω εμβόλιο ή δεν θα κάνω εμβόλιο και τα σχετικά. Είναι ο τρόπος που παραμονή Χριστουγέννων ο άνθρωπος που βγαίνει στα κανάλια, στα δελτία και προστατεύει και μιλάει για τον κορονοϊό, διορισμένος άνθρωπος, έκανε αυτή την κίνηση. Ακριβώς. Είναι κάτι που έχει ενοχλήσει και εμένα. Γιατί ανεξάρτητα αν είμαι ψεκασμένη, δεν είμαι και τα λοιπά με τη χριστιανοσύνη και όλα τα σχετικά, Μαρία μου, αν είσαι σε μια επίσημη θέση, δεν χωράει πάντα το χιούμορ, γιατί εκφράζεις ένα μέρος των ανθρώπων. Η Θεοτόκος Παρθένος είναι μία από τις βάσεις του χριστιανισμού. Αν θέλει ο κύριος Μόσχελος ή οποιοδήποτε άλλος να συζητήσουμε τις διαφωνίες του, είναι άλλο. Και άλλο να χλεβάζει ειδικά. Είναι άσχετο με το εμβόλιο. Ακριβώς. Είναι έτσι, άσχετο διότι οι άνθρωποι αυτό. Οι οποίοι υπογράφουν. Είναι άσχετο, κυρία Κουτσελίνη, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι υπογράφουν μαζί με μένα τα ασφαλιστικά άντως μέτρα, τη μήνυση και την αγωγή. Το χιούμορ στη ζωή, κύριε Θεοδωρόπουλε, κάνει καλό. Μοσχαλού, το να γελάμε είναι, που και που κάνει καλό. Είναι διπλοεμβολιασμένοι και τριπλοεμβολιασμένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, και η αντίδραση, κυρία Κουτσελίνη, των υπουργών που αναφέρατε προηγουμένως είναι δεδομένη και μπράβο τους. Είναι δεδομένη και δεν θέλουν να χάσουν τα ψηφαλάκια γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε λίγο.